Δήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Γιάννης Γιαννακάκης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σίγουρα, βέβαια, καρναβαλικές εκδηλώσεις παράλληλες όμως, για να μπούμε στο κλίμα της αποκριάς, δεν μιλάμε για παρέλαση, ελαίο πανδημίας. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Βέβαια, είναι προφανές ότι όταν μιλάμε για καρναβάλι στην Κρήτη, όλοι μας περιμένουμε το Ρέθυμνο να έχει τον πρώτο λόγο. Είναι προφανές λοιπόν ότι αφού και το Ρέθυμνο, αντιλαμβανόμενο τις συνθήκες, έχει υποχωρήσει σε μια νέα συνθήκη, όλοι μας πράττουμε το ίδιο και νομίζω ότι έτσι πρέπει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η απόκριση είναι μόνο η παρέλαση που όλοι περιμένουμε. Εμείς εδώ στα Χανιά, όπως ξέρετε, παραδοσιακά το κάνουμε στη Σούδα. Σημαίνει όμως εκδηλώσεις για τα παιδιά και οι προτάσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες και ξεκινούν από αυτό το Σαββατοκύριακο ήδη. Μάλιστα, Σαββατοκύριακο λοιπόν, 19-20 Φεβρουαρίου, έτσι δεν είναι? Μουσικό και καρναβάλι. Και για τρία Σαββατοκύριακο. Ακριβώς, εγώ αναφέρομαι στο πρώτο Σάββατο 19, ας πούμε, ναι. Μουσικό καρναβάλι, όλο τρέλα με πολύχρωμα καπέλα είναι ο τίτλος, για να γίνω συγκεκριμένος. Και παίζοντας το καρναβάλι των ζώων 20 Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, στο θέατρο Μίξη Θεοδωράκης. Ακριβώς. Είναι εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Προφανώς απευθύνονται στα παιδιά. Είναι δωρεάν αυτές οι εκδηλώσεις. Ξεκινάνε στις 6 ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις γίνονται μέσα από την ιστοσελίδα της πολιτιστικής επιχείρησης του Δήμου Χανίων, hania-culture.gr, και θα είναι τρία Σαββατοκύριακα με 6 διαφορετικές εκδηλώσεις για όλους τους μικρούς μας φίλους. Ο χώρος είναι μεγάλος, ο χώρος είναι άνετος, επιτρέπει στις οικογένειες να τηρήσουν τις αποστάσεις και όλα τα προβλεπόμενα του Υπουργείου Πολιτισμού μέτρα. Και έστω και με αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη, παρότι δεν έχουμε την ευκαιρία να βγούμε στους δρόμους όπως κάναμε στο παρελθόν, κάποιοι στο Ρέθυμνο, εμείς εδώ στη Σούδα, άλλοι αλλού, έχουμε την ευκαιρία η οικογένεια να πάρει τα παιδιά, γιατί όχι, και να ντυθούν ακόμη καλύτερα και να απολαύσουν καλλιτέχνες που θα τους δώσουν το κλίμα των ημερών, το κλίμα των αποκριών, ένα κλίμα χαράς και αισιοδοξίας. Αντιδήμαρχε, μας είπατε για κρατήσεις, οπότε κάποιος θα πρέπει να κάνει κράτηση για να συμμετέχει, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν φτάνοντας στη μια αίθουσα και να μην βρουν τελικά θέση για να απολαύσουν το θέαμα. Οπότε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα της πολιτικής επιχείρησης μπορεί κάποιος να κάνει την κράτηση της θέσης του, έτσι και λες δωρεάν είναι. Ναι. Έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι φτάνοντας στο λιμάνι των Χανίων, στο θέατρο Μίξη Θεοδωράκης, η θέση θα τον περιμένει όπως έχει τακτοποιήσει. Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, βέβαια, νόσες, self-test. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο. Ό,τι ισχύει πλέον παντού. Νομίζω ότι είναι και αναμενόμενο ότι με αυτούς τους όρους μπορούμε και λειτουργούμε και με αυτούς τους όρους θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Πάντα με προσήλωση σε αυτό. Αντιδήμαρχε, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές απόκριση σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.